Λοιπόν, πάμε για φέτα μέθοδος δεύτερη. Τι έχουμε κάνει εδώ? Το έχουμε κόψει, όπως έχουμε δείξει, και την έχουμε αφήσει 3 τέταρτα. Να βγάλει, από ό,τι βλέπουμε, πάνω στην επιφάνεια όσο μπορεί, να βγάλει το τζίρο και να κάτσει κάτω τα κομμάτια. Λοιπόν, τα κομμάτια, επειδή δεν έχουμε, είπαμε, το κατάλληλο εργαλείο, είναι κάθετα και οριζόντια κομμένα. Και τώρα θα πάρουμε όσο μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να κόψουμε αυτή την κίνηση. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, αφήνοντάς το έτσι μέσα 3/4, όπως είπαμε, βγάζει πιο εύκολα το υγρό που η φέτα υποφέρει στην κυριολεξία αν μείνει μέσα. Πολύ ο τσίρος υποφέρει στο να τα αποβάλει. Τώρα έχει γυρίσει βοριάς και αυτό βοηθάει στο να αποβάλει περισσότερο ρο και να στεγνώσει το τυρί μας πιο γρήγορα. Με το μεθιά που είχαμε την προηγούμενη που βγάλαμε φέτα, δυσκολευτήκαμε να στεγνώσει το τυρί. Θα σας δείξω μέσα πώς έχει γίνει. Στέγνωσε, αλλά δυσκολεύτηκε. Δυσκολεύτηκε πολύ το τυρί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Θα βάλουμε στα καλούπια το τυρί μας, αλλά δεν θα τα γεμίσουμε. Δεν θα τα τυγκάρουμε όπως την άλλη φορά. Και θα το πατήσουμε με το χέρι. Θα τα πατήσουμε με το χέρι για να αποβληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο τσίρος. Σαν να λέμε ένα είδος, βάζουμε ένα βάρος πάνω. Δεν θα βάλουμε βάρος, θα το πατήσουμε με το χέρι. Θα ξεπλύνουμε την κατσαρόλα μας, να μην έχουμε, να μην δώσουμε πάτημα ώστε να μας καεί το... το τυρόπιμα που έχει μείνει και δεν μπορέσει να βγάλουμε σωστή μυζήτα. Λοιπόν, κάνουμε τώρα, μαζεύουμε ό,τι τσίρο έχει βγάλει και δεν ζυμώνουμε έτσι όπως στο τυρί το άλλο, όπως το αρσενικό ή στη ραβιέρα, αλλά το πιέζουμε να βγάλει όσο το δυνατόν περισσότερο τσίρο. Θα δείξουμε πάλι το δεύτερο τρόπο της φέτας, που πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος, επειδή βγαίνει ο ρος πολύ γρηγορότερα και ούτε ταλαιπωρείται το τυρί, ούτε εμείς, ούτε μένει πάρα πολλές μέρες έξω. Λοιπόν, στο καινούριο καλούπι που βρήκαμε, ευρύ χώρο, έτσι, πολύ ευρύ χώρο, για να δείτε πώς θα πιέσουμε με το χέρι και πώς με το βάρος της, μόνο όταν θα του κάνουμε μία κλίση του καλουπιού, μόνο με το βάρος του τυριού θα βγάζει τον ωρό ακόμα καλύτερα. Κοιτάξτε πόσο ωρό έχει βγάλει ήδη, που την έχουμε αφήσει 3/4 κομμένη μέσα στην κατσαρόλα μας.
καλούπι δεν θα το γεμίσουμε, κανένα καλούπι δεν θα γεμίσουμε, μέχρι τη μέση στα καλούπια μας. Για να μπορούμε να πιέζουμε, να κάνουμε δουλειά και να μην είναι και πολύ φαρτή μεγάλο το τυρί μας και μας δημιουργεί πρόβλημα στο να αποβάλει τον ορό. Αρχίζουμε και πιέζουμε. Δίνουμε μια κλίση στο καλούπι. Πιέζουμε ελαφρώς. Με το βάρος που δημιουργείται στο πλάι και με το χέρι μας θα φύγει ο ορός πολύ πιο εύκολα. Με αυτό θα ασχοληθούμε κοντά στα 20 λεπτά, έτσι. Δεν θα το κάνουμε μια-δύο φορές και θα τα αφήσουμε στην άκρη. Θα τα αφήσουμε στην άκρη όταν δούμε ότι έχει φύγει σχεδόν ο ορός ο οποίος σχηματίζεται άμεσα στο καλούπι μέσα όταν το πιέσουμε ελαφρώς. Παναλαμβάνω, θα ασχοληθούμε με το καλούπι μας κανένα 20 λεπτό, έτσι. Με αυτό και με τα υπόλοιπα. Αφήνουμε στην άκρη, πιάνουμε το επόμενο. Αν έχουμε ένα, θα ασχοληθούμε κανένα τέταρτο με το ένα. Έχουμε βρει χωρία σε αυτό το καλούπι και μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας πιο άνετα. Αν το καλούπι μας είναι πιο μικρό, δεν το γεμίζουμε. Ποτέ δεν θα το γεμίσουμε πλέον. Θα τα αφήσουμε στη μέση κοντά για να μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Μόνο με το βάρος βγάζει ορό. Μόνο με το βάρος, έτσι. Θα μου πεις γιατί δεν βάζεις ένα βάρος πάνω. Να τελειώνει η υπόθεση. Δεν θέλουμε να βάλουμε βάρος πάνω. Θέλουμε να το κάνουμε με το φυσικό του βάρος να βγάλει τον ορό. Όποιος θέλει να βάλει βάρος δεν είναι λάθος. Αλλά με προσοχή, μην το διαλύσετε την ώρα που βάζετε το βάρος. Προσέξτε με το βάρος το πώς βγάζει. Αυτή η δουλειά θα κάνουμε. Γύρω γύρω, ελαφρώς, πάτημα μπροστά και ξανά. Αυτή η δουλειά. Ελπίζω να έχω γίνει κατανοητός, έτσι η λεπτομέρεια. Νομίζω ότι είναι αρκετά λεπτομερή όσα δείχνουμε, έτσι. Αυτή η δουλειά θα κάνουμε σε όλα μας τα καλούπια. Μόλις νιώσουμε ότι ψηλό σφίγγει, ελαφρώς, είμαστε έτοιμοι να τα αφήσουμε να στεγνώσει για 24-48 ώρες και μετά όσο έχει σφίξει καλά, να το πάρουμε ανάποδα, να πάρει και από την άλλη μεριά σχήμα, άμα θέλουμε. Και μετά κόψιμο, αλάτισμα θα το δείξουμε. Και το κόψιμο και το αλάτισμα και όλα.